Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 5η 5 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εξαπλώνεται ο κορονοϊός. 21 κρούσματα στην περιοχή μας. Προβλέψεις για αύξηση των κρουσμάτων. Ψυχραιμία συνιστούν οι υγειονομικές αρχές. Ανησυχία σε Αχαΐα, Ηλία, Ζάκυνθο και Μεσσηνία. Σε απευθείας συνδέσεις με ολόκληρη την περιφέρεια, λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις. Προκλητική στάση των Τούρκων που στέλνουν στα σύνορα 1000 άνδρες ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας για να σταματήσουν τις επαναπροωθήσεις προσφύγων μεταναστών. 35.000 άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα σε 48 ώρες. Απευθεία σύνδεση. Ο πρόεδρος των νοσοκομείων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το δελτίο μας με τον κορονοϊό, κυρίες και κύριοι. Όλο ένα και εξαπλώνεται και στη χώρα μας με συνολικά 31 κρούσματα να έχουν εξακριβωθεί. 21 εξ αυτών είναι στην περιφέρειά μας, με τους ασθενείς να ανήκουν στο ίδιο γκρουπ που ταξίδεψε πριν λίγες ημέρες σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα είναι ελαφριά. Τα ίδια δεν γνώριζαν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ότι μετέδιδαν τον ιό. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, που βρίσκεται στο νοσοκομείο του Ρίου, εκεί όπου βρίσκονται, είναι, τα νοσηλεύονται τα κρούσματα. Να τον καλησπερίσουμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση? Φαντάζομαι έχεις μιλήσει εσύ και με ειδικούς, αλλά και με κάποιους συγγενείς πιθανότατα των ασθενών εκεί. Πώς έχει η κατάσταση μέχρι τώρα, Νίκο? Να ξεκινήσουμε, Τάσο, από μια πληροφορία που υπάρχει της τελευταίας στιγμής, μια πληροφορία που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την οποία έχει μεταφερθεί ή μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ένα ύποπτο περιστατικό, και το τονίζω το ύποπτο περιστατικό, δεν μιλάμε για κρούσμα, από περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα βγουν από την εξέταση αυτή για το αν πρόκειται για κάποιο κρούσμα κορονοϊού ή όχι. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε μιλάμε για μια καινούργια περιοχή που θα έχει πληγεί από την συγκεκριμένη ασθένεια. Βέβαια, το μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη, Τάσο, δεδομένου ότι μιλάμε πάντα για ένα ύποπτο περιστατικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σώνει και καλά έχουμε την εμφάνιση του κορονοϊού και σε άλλο νομό. Εσύ που παρακολουθείς και το θέμα, φαντάζομαι η διαδικασία είναι: θα πάρθει δείγμα, θα σταλεί στο Παστέρ και αύριο θα έρθουν τα αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι? Οπότε αναμονή. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε άλλωστε και για τα 21 άτομα από τους 24, από τα 24 άτομα μάλλον που ήταν στο γκρουπ από την Αμαλιάδα, στον προσκυνηματικό τουρισμό, εκ των οποίων οι 21 βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν σήμανε συναγερμός, Τάσο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Από τους 21, από τα 21 άτομα, οι 9 έμειναν, παρέμειναν για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Το ένα βέβαια από αυτά τα περιστατικά είναι ο 67χρονος, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση, όπως μας λένε, σοβαρά αλλά σταθερά, όπως μας λένε οι γιατροί, σταθερή κατάσταση. Από εκεί και πέρα είναι 2 ακόμα περιστατικά τα οποία είναι κάπως σοβαρά, αναφορικά με την λίμωξη του αναπνευστικού, και τα υπόλοιπα 6 περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Οι υπόλοιποι από τους 21 που βρέθηκαν θετικοί είναι στα σπίτια τους, προκειμένου να τεθούν εκεί σε περιορισμό, σε μια έτσι ιδιότυπη, αν θέλεις, καραντίνα, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να περάσει η ίωση και να μην διασπείρουν τον ιό από εκεί και πέρα. Μια ίωση η οποία έχει τα συμπτώματα, όπως γνωρίζεις και εσύ καλά με την επαφή που έχεις με τους γιατρούς καθημερινά, μιας απλής γρίπης, έτσι? Ακριβώς. Ένας κρυολογήματος κάποιοι το αισθάνονται. Είναι ανάλογα με το πώς θα χτυπήσει ο ιός το κάθε άτομο. Πόσο βαριή θα είναι το περιστατικό, ανάλογα θα είναι και τα συμπτώματα. Λίγος πυρετός, υψηλός πυρετός, συνάχη, ίσως κάποιος πονόλεμος, είναι τα συμπτώματα τα οποία περιγράφουν οι περισσότεροι. Συμπτώματα δηλαδή που βλέπουμε και στην κοινή γρίπη.
Πώς είναι το κλίμα τώρα στο Ρίο, φαντάζομαι δεν γίνονται επισκέψεις, ενώ δεν είναι και δεν εφημερεύει, δεν διανυκτερεύει όλα τα... Όποιος θέλει να επισκεφθεί νοσοκομείο πάει στον Άγιο Ανδρέα, στην Πάτρα, έτσι. Μία πρόταση, μία οδηγία μάλλον η οποία ισχύει ήδη από σήμερα το πρωί, Τάσο, μιας και το Ρίο βγήκε από το πρόγραμμα των εφημεριών. Όλα τα περιστατικά πηγαίνουν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε εδώ έχουν κλείσει πλέον και τα εξωτερικά ιατρία, μιας και δεν δέχονται πλέον περιστατικά. Να σου πω επίσης ότι υπάρχουν μέτρα και για μέσα στο κτίριο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπου ζητείται να μπαίνουν και να βγαίνουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα από μία συγκεκριμένη είσοδο, προκειμένου να ελέγχονται για το αν κάποιος παρουσιάζει κάποια συμπτώματα τα οποία να θεωρηθούν ύποπτα. Λοιπόν, Νίκο, στις επάλξεις περιμένουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο από εκεί, που απευχόμαστε να είναι κάποιο κακό νέο. Συνδεόμαστε ξανά. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση. Καλό βράδυ προς το παρόν. Τώρα, στην Πάτρα από το πρωί, οι συσκέψεις για τη διαχείριση της κατάστασης διαδέχεται μία την άλλη. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας από κοινού με τους τοπικούς φορείς προσπαθούν να λύσουν το γόρειο δεσμό. Το νοσοκομείο του Ρίου σταμάτησε να δέχεται επίγοντα περιστατικά εκτός κορονοϊού, ενώ σε επίταξη βρίσκονται κλίνες σε περίπτωση περαιτέρω εξάπλωσης. Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αχαΐας, Δημήτρης Γιαζιάς, είναι ένας από τους γιατρούς που εξέτασαν τον 67χρονο από την Ηλία πριν διαπιστωθεί ότι είναι κρούσμα του κορονοϊού. Δεν είχαν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Επειδή ξαναλέω, οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα μέχρι τότε δεδομένα ήταν ότι αυτές οι δύο χώρες δεν βρίσκονται στον κατάλογο για να οριστεί τέλος πάντων πιθανό ύποπτο κρούσμα. Παρ' όλα αυτά, την Τρίτη, αφού εστάλει το δείγμα στο Ινστιτούτο Παστέρ προς εξέταση, μεταφέρθηκε ο ασθενής στην απομόνωση και σε κατάλληλα διαμορφωμένο θάλαμο. Ο ίδιος είναι μέσα στους 15 εργαζόμενους του νοσοκομείου του Ρίου που βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Απλά και μόνο οι δηλώσεις επικοινωνιακές ότι είμαστε θωρακισμένοι και είμαστε έτοιμοι για όλα δεν έχουν καμία σχέση αυτή τη στιγμή με την πραγματικότητα και το ζήσαμε ήδη χθες. Το νοσοκομείο αναφοράς με ένα μόνο κρούσμα κορονοϊού ουσιαστικά έφτασε να παραλύει. Γιατί επί της ουσίας αυτό έγινε. Υπήρχε αυξημένη πιθανότητα και υποψία για νόσηση από κορονοϊό. Αυτή ήταν η εκτίμηση. Δεν έμοιαζε, δηλαδή, δεν έμοιαζε η εικόνα του να είναι συμβατή με κάποια άλλη είτε υιογενή πνευμονία από γρίπη είτε πνευμονία της κοινότητας. Όλοι καλούνται να λύσουν τον γρίφο της διαχείρισης. Το νοσοκομείο του Ρίου σταματάει την υποδοχή έκτακτων περιστατικών, κλίνες επιτάσσονται και γιατροί αλλάζουν πόστα. Δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και επειδή εν δυνάμει μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι άνθρωποι να νοσηλευτούν, ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε και δεύτερη πτέρυγα παράλληλα με αυτήν και να υποστηρίξουμε την δημιουργία κλινών για εντατική παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στο θάλαμο αρνητικής πίεσης, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Η με εκθετική πρόοδο εξάπλωση του ιού και η υποψία για ακόμη περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων σε Ηλία και Αχαΐα οδήγησαν σε έκτακτη ευρεία σύσκεψη και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπό το Νεκτάριο Φαρμάκη. Τα τεστ να γίνονται πλέον εδώ στην Πάτρα και όχι να πηγαίνουν όλα στην Αθήνα. Αυτό θα γλιτώσει πάρα πολύ, θα μικρύνει πάρα πολύ τον χρόνο που χρειάζεται στην στιγμή. Πολλαπλά κλιμάκια του ΕΟΔΗ πραγματοποιούν ιχνηλάτιση επαφών στην Πάτρα και στα Μαλλιάδα. Την ίδια ώρα η κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου έχει φέρει αναστάτωση σε νοσηλευόμενους και τους συγγενείς τους. Μας βγάζανε έξω και αυτοί που τα λαμβάναν τα κρούσματα ήταν χωρίς μάσκες, χωρίς αυτά που βλέπετε στις τηλεοράσεις που είναι ντυμένοι σαν αστροναύτες. Εδώ δεν υπάρχουν, σας το διαβεβαιώνω εγώ επώνυμα. Παραλαμβάνω τον κόσμο με τα υποτιθέμενα κρούσματα άντιτη. Χωρίς γάντια, γελώντας. Δεν φταίει το προσωπικό. Έτσι είναι ενημερωμένοι, έτσι είναι οργανωμένοι, έτσι πράττουν. Δεν υπάρχει φόβος. Πρέπει να κάνουμε αυτά που μας έχει πει το κράτος. Απολύμανση, μαντιλάκια. Ο κόσμος που είναι άρρωστος και χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς να βάζει τη μάσκα του. Η είσοδος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών γίνεται με τεράστια αυστηρότητα. Μέχρι νεωτέρα, στο νοσοκομείο που θα δέχεται επίγοντα εκτός κορονοϊού θα είναι το Γενικό Κρατικό Άγιος Ανδρέας, ενώ ακυρώνονται όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού για το Ρίο. Την ίδια ώρα, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι στην Πάτρα απέχουν από τα καθήκοντά τους, ενώ κλειστές παραμένουν όλες οι δομές του Δήμου Πατρέων. Πάμε τώρα στην Αμαλιάδα. Εκεί κάτι και έχουν θορυβηθεί. Βέβαια, επικρατεί ψυχραιμία. Ο Περικλής Πατσούρης παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Είναι μαζί μας. Περικλή, καλησπέρα.
Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα τώρα στην Αμαλιάδα και βοήθησέ μας να καταλάβουμε, έχει γίνει η χνηλάτιση όλων όσοι έχουν σχέση με τα πρώτα κρούσματα αυτά που διαπιστώθηκαν? Ήταν αυτό που απευχόμαστε, Τάσο, ότι περιμένουμε τις εξετάσεις από τον Παστέρ και είδαμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας περίπου στις 2.30 το μεσημέρι με τον κύριο Τσιόδρα να λέει ότι τελικά 21-24 κρούσματα είναι από τον νομό. Δεν είναι μόνο από Παλιάδα, έτσι. Να το λέμε για αυτό. Δεν είναι. Είναι γιατί πριν από λίγο και πυροσβέστης βγήκε. Διαγνώστηκε με κορονοϊό που υπηρετεί σε υπηρεσία του νομού. Είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή που έχουμε στο περιοριστικό σώμα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, σε 15 λεπτά περίπου, ξεκινάει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο πύργου για το τι μεγενέστε για προληπτικά μέτρα, αλλά και γενικότερα ποια είναι η κατάσταση και η εικόνα που έχουμε ως τώρα. Ο πυροσβέστης έχουμε... είναι υπηρετή στην Ηλία, εννοεί Βερικλή. Οπότε είναι, είχε ταξιδέψει κι αυτός. Α, ήταν στο γκρουπ μέσα, μάλιστα. Και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στον πύργο, Έχουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο 8 και 4. Συγκάλεσε λοιπόν ο Δήμαρχος Πύργου και ο κ. Στάκης Αδρανακόπουλος. Η εικόνα στην Αμαλιάδα, επειδή κάναμε την καθιερωμένη μας βότα, είναι αρκετά καλύτερη βέβαια από τις προηγούμενες ώρες. Ο κόσμος είναι στους δρόμους. Δεν είναι κάτι γενικότερα που πιστεύαμε ότι θα υπάρχει. Ανήσυχος είναι, εντάξει. Πίνει τον καφέ του, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα δουλεύουν. Δεν είναι η εικόνα που. Νομίζουν αρκετοί, έτσι. Μην νομίζουν ότι είναι όλοι με μάσκες στους δρόμους και βγαίνουν διαφορετικά. Και έχουν παίξει στα κανάλια πανηγύρια συμβέλεια διάφορα τέτοια πράγματα με μεμονωμένα πλάνα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, Τάσο. Το λέμε αυτό. Ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Δικαιολογημένα, όταν υπάρχουν 21 κρούσματα στα 31 και όλα, μάλλον 23 κρούσματα στα 31 και τα 23 είναι από τον νομό Ηλίας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι προσέχουμε για να έχουμε, γιατί έχουν υποθεί αρκετά. Σε καραντίνα είναι η παθολογική του νοσοκομείου Αμαλιάδας. Το γνωρίζουμε βέβαια από χθες, γιατί διαδραματίστηκαν πάρα πολλά γεγονότα με τον 67χρονο και όλα αυτά που άλλωστε θα έχουμε ανακυκλώσει, ότι πήγε σε γιατρό πνευμονολόγο εδώ, που έχει κλείσει σήμερα το γιατρείο της, η πνευμονολόγο στο κέντρο της Αμαλιάδας. Γιατί και είπε στον ΕΟΔΙ ότι 7 και 4 έχουμε κρούσμα μάλλον κορονοϊού. Καλό θα είναι έτσι να τον δείτε περαιτέρω και να πάμε στα απαιτούμενα μέτρα. Και τη απάντησαν, όπως άλλωστε διαδήλωσε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Τσαούσης, ότι δεν υπάρχει θέμα, γιατί από Ισραήλ δεν έχουμε κανένα περιστατικό όσο διαφορά του κορονοϊού. Απαγορεύτηκαν όλες οι λαϊκές αγορές. Απαγορεύτηκαν όλες οι εκδηλώσεις. Απαγορεύτηκε το μπάσκετ του κορύβου Α2 κατηγορία, αλλά και ΑΣΚΑΗ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είμαστε σε μια μίνι καραντίνα μεταφορικά, αλλά δεν υπάρχει θέμα ότι ο κόσμος έχουμε και στα μαγαζιά μόνο. Κινητή τηλεφωνία, δύο καταστήματα ήταν σήμερα κλειστά στην Αμαλιάδα, που δόθηκε από την Αθήνα. Αυτή, γιατί δεν γνωρίζουμε τους λόγους, δεν έχει υποθεί κάτι, δεν έχει βγει μια ανακοίνωση. Μόνο αυτά, μόνο αυτό το περιστατικό υπήρχε. Και στο νοσοκομείο μπορεί να πηγαίνει σε Αμαλιάδα όποιος έχει κάποια συμπτώματα. Φαντάζομαι την χάνει αντιμετώπιση διαφορετική από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι. Έτσι. Και καλό θα είναι βέβαια να αξιοποιηθούν και με τις μάσκες απαιτούμενες, αλλά και με όλα αυτά που άλλωστε πρέπει να έχουν οι νοσηλευτές εκεί. Γιατί πλέον είδαμε ότι πλέον εδώ ο νομός Ηλίας είναι αυτός που άλλωστε έχει τα περισσότερα κρούσματα έως τώρα κορονοϊού. Απλώς έχουν αναβληθεί όλες οι εκδηλώσεις. Ο κ. Γιαννόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, έκανε εκδηλώσεις. Υπάρχουν αντισηπτικά σε κάθε όροφο. Έχουν απολυμανθεί όλοι οι δημόσιοι χώροι. Σήμερα ήταν κλειστό το Δημαρχείο Αμαλιάδος. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δημάρχο Λίδας, τον Γιάννη Λιμπέρη. Έπινε και αυτό το καφέ του έξω. Ανησυχία υπάρχει, αλλά γιατρός είναι και καθησυχάζει τον κόσμο γενικότερα. Και αυτό έκανε την βόλτα του έξω στον κόσμο και δήλωσε ότι η πρόληψη γενικότερα σώζει. Ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής, Τάσο. Και από εκεί πέρα, αν υπάρχει κάτι, ειδοποιούμε τον παθολόγο μας, τον δικό μας γιατρό και παραμένουμε στο σπίτι. Ωραία, όχι πανικός. Λοιπόν, Περικλή, παρακολούθησε λίγο και το Δημοτικό Συμβούλιο και αν υπάρχει κάτι, το μεταδίδουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, σε καληνυχτίζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει από το πρωί στο νομό Ηλίας και στην πόλη της Αμαλιάδας, εκεί όπου οι κάτοικοι παίρνουν μέτρα για την αυτοπροστασία τους. Σε καραντίνα βρίσκεται ο νομός Ηλίας, ενώ στην πόλη της Αμαλιάδας οι κάτοικοι παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας για τον κορονοϊό. Εγώ σαν επαγγελματίας θέτω τα μέτρα προφύλαξης. Επειδή έχω και μικρά παιδιά, ό,τι μπορούμε παιδιά θα κάνουμε. Έχουμε πάθει ένα πανικό, ας πούμε, εντάξει. Επειδή δουλεύουμε, έχει και πιάτσα εδώ το νοσοκομείο. Κάπως αναγκαστικά σήμερα αλλάξαμε και πιάτσα. Όχι, τώρα βγήκα έξω, δεν βγαίνω πολύ έξω. Τώρα βγήκα εδώ που είδα
Αποφεύγετε και για αγορές, ναι, να δείτε. Ναι. Ισυχούμε, αλλά ψυχραιμία. Άμα είναι να κολλήσουμε, θα κολλήσουμε. Θες στο νοσοκομείο, θες την αγορά να πάω. Στο νοσοκομείο Μαλλιάδας, οι εργαζόμενοι που ήρθαν σε επαφή με τον 67χρονο περιφερειακό σύμβουλο βρίσκονται σε απομόνωση, ενώ ειδικό κλιμάκιο από τον ΕΟΔΗ βρίσκεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλα περιστατικά και η εκτιγειονομική περιφέρεια βρίσκεται στην εκπόνηση ενός νέου σχεδίου για τις αλλαγές στον υγειονομικό χάρτη της περιοχής. Πολλά τα άτομα, είναι γύρω στα 140 άτομα. Αν εξαιρέσουμε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι σε κατοίκον περιορισμό σε καραντίνα, γύρω στα 15 με 18 άτομα. Αλλά προσέξτε όμως και το πρόβλημα ποιο είναι. Αν για κάθε κρούσμα έχουμε 18 άτομα σε καραντίνα, αντιλαμβάνεστε ότι το σύστημα θα γονατίσει. Δουλεύει γυναίκα μου εδώ στο νοσοκομείο. Ευτυχώς τη Κυριακή Δευτέρα δεν δούλευε. Από τους τυχερούς. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τώρα δεν ξέρω πόσα άτομα είναι σε καραντίνα. Η σύζυγός της είχε πει για τη διαδικασία στο νοσοκομείο. Δεν μου είχε πει τίποτα. Απλώς ότι δεν δούλευε και... Υπάρχει ανησυχία μια και έχετε στην οικογένεια ένα άτομο... Υπάρχει ανησυχία μεγάλη, βεβαίως. Υπάρχει ανησυχία. Έχετε παιδιά, έτσι. Ναι. Και στην Γαστούνη η ανησυχία είναι διάχυτη, αφού στο λεωφορείο της εκδρομής υπήρχαν κάτοικοι του χωριού. Ο Δήμος Ποινίου έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα, συνιστώντας ψυχραιμία στους κατοίκους. Ήδη χθες κατέβηκε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο νοσοκομείο, το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, και έχει δώσει οδηγίες και στους γιατρούς εκεί και στον Ιατρικό Σύλλογο και σε όλους τους φορείς πώς θα συνεχιστεί η όλη ενημέρωση και διαδικασία από εδώ και πέρα. Επικοινωνήσαμε με όλους τους διευθυντές και τους συλλόγους γονέων και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, αλλά και εμείς και η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ποινίου. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες, γίνεται ήδη η απολίμανση στα κτίρια. Όλοι περιμένουν τα επόμενα 2-24 ώρα για τις οδηγίες που θα δώσει το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τον χειρισμό της κατάστασης, εφόσον προκύψουν νέα κρούσματα. Πάμε τώρα και στη Ζάκυνθο. Επίσης εκεί έχει προκληθεί ανησυχία. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Σολομού. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Τι έγινε, πέρασαν την πύλη του νοσοκομείου οι ταξιδιώτες από το Ισραήλ? Έγιναν οι εξετάσεις? 4 άτομα ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι 4. Άλλοι λένε ότι είναι 5 άτομα, δεν τα έχουμε δει. Οι ταξιδιώτες πέρασαν την πύλη του νοσοκομείου σήμερα το πρωί και έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις. Από το Ινστιτούτο Παστέρ περιμένουμε τα αποτελέσματα αύριο προς το μεσημέρι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία εδώ στη Ζάκυνθο. Είναι λίγο μουδιασμένοι οι πολίτες του νησιού. Περιμένουν όμως με πολύ μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα αύριο, όπως είπαμε, από το Παστέρ. Από το ρεπορτάζ σου, Γιώργο, προκύπτει αν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα αυτοί οι 4 ή 5? Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες. Βέβαια, έπρεπε να πάνε και αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες τους, για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Υπάρχει, όπως είπα, αισιοδοξία. Να πούμε ότι σήμερα, Τάσο, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι έγινε μια σύσκεψη στα γραφεία του Δήμου, όπου ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Νικήτας Σπίνος, υπεύθυνος στην υγεία, σε θέματα υγείας και γιατρός ο ίδιος, έκανε σύσκεψη με τους προέδρους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του νησιού. Εκεί λοιπόν συζητήθηκε το θέμα, έπεσε στο τραπέζι να γίνει απολύμανση. Απολύμανση. Ο κύριος αντιδήμαρχος είπε ότι δεν χρειάζεται να γίνει απολύμανση, αλλά θα πρέπει να γίνει, όπως είπε, εξονυχιστική καθαριότητα. Βέβαια, για τα σχολεία οι πρόεδροι του... αντέδρασαν, ήθελαν να γίνουν απολύμανση σε όλα τα σχολεία. Από εκεί και πέρα όμως ο κύριος Σπίνος, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι θα προχωρήσουμε στην καθαριότητα. Να πούμε επίσης ότι οι πύλες στο νοσοκομείο είναι κλειστές. Υπάρχει κάτι σαν security, να πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σταματάνε τους επισκέπτες. Έχει βγει απόφαση να μην υπάρχει επισκεπτήριο. Μόνο ένας επισκέπτης, συνοδός, αν θέλετε, για τον ασθενή, ο οποίος αυτός θα πρέπει να φεύγει κάποια συγκεκριμένη ώρα από το νοσοκομείο. Μάλιστα, αυστηρά τα μέτρα και έτσι πρέπει, περιφρούρηση καλή. Σε αναμονή λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο νεότερο στη διάρκεια του δελτίου, μας περιμένουμε να μας το μεταδώσει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ προς το παρόν. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι έγινε από το πρωί στο νησί της Ζακύνθου.
Σε καραντίνα μπήκαν σήμερα το πρωί γύρω στις 10.30 τα πρώτα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού στο νησί της Ζακύνθου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, 5 Ζακυνθινοί που συμμετείχαν στο ταξίδι στα Ιεροσόλυμα τέθηκαν σε απομόνωση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα για το αν είναι θετικοί ή αρνητικοί στον ιό. Απλά βλέπουμε ότι τα μέτρα εφαρμόζονται, ότι οι εντολές που έχει δώσει το Υπουργείο τηρούνται ακριβώς. Επακριβώς, βλέπουμε αυστηρότητα στην είσοδο και στην έξοδο του νοσοκομείου και είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικά ψυχραιμία. Σύσκεψη για την ενημέρωση των γιατρών πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου, που έδωσε σημαντικές συμβουλές που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων. Αλλάζουν τα δεδομένα, παρουσιάζονται όλο και κάποια νέα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως να διαφοροποιούν κάποιους σχεδιασμούς που προϋπάρχουν. Για να δούμε και οι ίδιοι συνάδελφοι στον χώρο των ιατρείων τους, όπου και δέχονται και υποδέχονται ασθενείς δυνητικά, κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας που να σχετίζεται με τον κορονοϊό. Οπωσδήποτε η ενημέρωση αυτή ήταν απολύτως απαραίτητη και ταυτόχρονα εντοπίσαμε και τα ζητήματα τα οποία θα θέλουν περαιτέρω αντιμετώπιση, καλύτερη οργάνωση, καλύτερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θέλει ψυχραιμία και από τον κόσμο και από τους επαγγελματίες υγείας. Σύσκεψη πραγματοποίησε και ο Δήμος Ζακύνθου, που ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει σε καθαρισμό και όχι σε απολύμανση των σχολείων. Δεν χρειάζονται στην παρούσα φάση να μπούμε σε διαδικασία απολυμάνσεων σχολείων ή κτηρίων, διότι και γιατί δεν έχουμε τις οδηγίες, αλλά και δεν υπάρχει και ιατρικός κάποιος αντικειμενικός λόγος. Αυτό το θέμα το κουβέντιασα και χτες με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ, όπως και με τον κύριο Μαραγκό, τον καθηγητή λοιμοξιολογίας από την Πάτρα. Την έντονη ανησυχία τους εξέφρασαν οι πολίτες της Ζακύνθου για το θέμα του κορονοϊού, ενώ ανέφεραν ότι τηρούν όλα τα μέτρα για την προσωπική τους υγιεινή. Πάνε κοβάλια από θέμα ανησυχίας, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό, να φυλάεται. Εσείς φυλάγεστε, τι κάνετε, ας πούμε? Φυλάομαι τώρα, κάνω τα αθλήματά μου, θα πάω σπίτι μου. Ήσυχο, αλλά βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια από την πολιτεία που νομίζω ότι είναι σωστή και θα το ξεπεράσουμε πρέπει. Ο κόσμος ανησυχεί, είναι και αυτό μια επιδημία όπως αναφέρεται. Έχουμε περάσει πάρα πολλά και σαν κράτος αλλά και σαν νησάκι, Ζάκυνθος, και θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Πάντα με προσοχή, με πρόληψη, επιβάλλεται. Αρχές και φορείς συνιστούν προς τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται και να τηρούν όλα τα μέτρα πρόληψης που προβλέπει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Μετά την Αχαΐα, την Ηλία και τη Ζάκυνθο, θα πάμε και στην Καλαμάτα, Μεσσηνία. Εκεί σήμανε συναγερμό στο Γενικό Νοσοκομείο για κάποιο ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Πρόκειται για ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος πριν λίγες μέρες ήταν στην Ιταλία. Ο Γιάννης Συνάπης, ο συνάδελφος, θα μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες. Γιάννη, καλησπέρα. Τάσο, καλησπέρα. Ήσυχοι είμαστε στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Όμως από το μεσημέρι οι πληροφορίες έχουν προκαλέσει, θα έλεγα, κινητοποίηση στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Μιλάμε για ένα ύποπτο κρούσμα, για ένα νέο άνδρα που είχε επισκεφτεί πριν από κάποιο διάστημα την Ιταλία, τη Ρώμη. Και περιμένουμε την επιβεβαίωση να δούμε αν όντως πρόκειται για το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη Μεσσηνία. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει ακόμα. Είμαστε σε επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μπέζο, ο οποίος μας είπε ότι περιμένει την επίσημη επιβεβαίωση να δούμε αν πραγματικά είναι κρούσμα κορονοϊού ή κάποιο κρούσμα γρήπης. Το νοσοκομείο έχουν πάρθει όλα τα μέτρα, Γιάννη? Ναι, στο νοσοκομείο υπάρχει χώρος για την φιλοξενία ανθρώπων που θα προσληθούν από κορονοϊό. Υπάρχει ενημέρωση στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας ότι θα πρέπει όσοι έχουν συμπτώματα κορονοϊού να μένουν σπίτι τους, να επικοινωνούν πρώτα με το θεράποντο ιατρό τους και στη συνέχεια αυτός είναι που θα τους κατευθύνει αν θα πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Και πάντως υπάρχει χώρος έτοιμος να φιλοξενήσει ασθενείς με κορονοϊό. Λοιπόν, αυτά, Γιάννη. Σε λίγο έχουμε και την άσκηση της πυροσβεστικής, η άσκηση για το σεισμό. Θα έχουμε εικόνες αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά και από τη Μεσσηνία, κυρίες και κύριοι. Κλειστά τελικά παραμένουν σήμερα και αύριο τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην περιφέρεια. Έξω από τις πόρτες των σχολικών ιδρυμάτων υπάρχει τυχοκολλημένη η σχετική ανακοίνωση, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που από νωρίς το πρωί δεν είχαν ενημερωθεί για τα έκτακτα μέτρα.
Λουκέτο στα σχολεία της Αχαΐας, της Ηλίας και της Ζακύνθου μπήκε για την 5η, 5η και την Παρασκευή 6 Μαρτίου με απόφαση της κυβέρνησης στο πλαίσιο προστασίας έναντι του κορονοϊού. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι πρωταρχικός σκοπός είναι η χνηλάτιση των επαφών του γκρουπ που συμμετείχαν στην εκδρομή σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Το πρόβλημά μας είναι αυτή τη στιγμή η χνηλάτιση των επαφών του γκρουπ, του μεγάλου γκρουπ, το οποίο από όσο γνωρίζουμε είναι και από τη Ζάκυνθο και από την Ηλία και από την Αχαΐα. Υπήρξαν δηλαδή ταξιδιώτες και από αυτά τα μέρη. Εκεί λοιπόν έχει εστιαστεί όλη η προσοχή και μέσα σε αυτό, όπως ξέρετε, υπήρχαν άνθρωποι με παιδιά και η εξέλιξη των γεγονότων θα μας δείξει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί παρέμειναν κλειστά προκειμένου να γίνει απαραίτητη απολύμανση των χώρων. Έξω από τις πόρτες των σχολικών ιδρυμάτων υπάρχει τυχοκολλημένη σχετική ανακοίνωση, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που νωρίς το πρωί της Πέμπτης δεν είχαν ενημερωθεί για τα έκτακτα μέτρα. Έχουν ενημερωθεί όλες οι σχολικές μονάδες αρμοδίως. Έχουμε κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Δεν λειτουργούν τίποτα. Ακόμα και οι υπηρεσίες μας έχουμε δώσει εντολή να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας 1-2 άτομα. Άρα λοιπόν συνιστούμε σε όλους να υπάρχει καταρχήν αποδοχή των μέτρων, ψυχραιμία και να ακολουθούν οι κανόνες υγιεινής έτσι όπως έχουν διατυπωθεί. Να σημειωθεί πως αυτές τις ημέρες δεν λειτουργούν θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και χώροι συνάθρησης. Λοιπόν, καλύψαμε ολόκληρη την περιφέρειά μας, είδαμε τι γίνεται παντού, τι μέτρα έχουν πάρθει, είδαμε κλειστά σχολεία σήμερα και αύριο, εξετάζονται τα πάντα, τα δείγματα, όλοι είναι στη θέση τους σε επιφυλακή. Θα πάμε τώρα στην πρωτεύουσα. Συνάδελφος Δήμητρα Ευθυμιάδου είναι μαζί μας. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, τον κύριο Τσιόδρα, νωρίτερα να μιλάει για ψυχραιμία. Η Δήμητρα καλύπτει ρεπορτάζ, επέτρεψε μου και τον ελληνικό Δήμητρα λόγω της προσωπικής φιλίας. Καλύπτει χρόνια ιατρικό ρεπορτάζ. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω πριν οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν, καλησπέρα. Θυμίζει κάτι από SARS ή τα 1N1, εσύ τα θυμάσαι? Τι ακριβώς κάναμε τότε? Γιατί εγώ έχω ασθενή μνήμη, δεν θυμάμαι. Ήταν τόσο πολύ ο πανικός. Λοιπόν, πρέπει να σου πω καταρχάς ότι έχω καλύψει και τον SARS στις αρχές του 2000. Συνεπώς έχω εικόνα και για το τι είχε συμβεί τότε. Υπήρχε αντίστοιχη ανησυχία στη γρήπη με τον Ι1N1, τη γρήπη των πτηνών που λέγαμε και εκείνη γρήπη των χείρων περίπου το 2009. Θεωρώ ότι ο μεγάλος πανικός προκαλείται βέβαια και από την διαρροή των πληροφοριών. Αν θέλεις την άποψή μου, ανησυχία υπήρχε και το 2001 με τον SARS και ακόμα πιο έντονη ανησυχία το 2009 και τώρα νομίζω ακόμα περισσότερο. Έχει να κάνει βεβαίως πάντα και με τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Για πρώτη φορά είδαμε τις πολύ έντονες προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2009 με τη γρήπη. Εκεί είχαμε, αν θυμάσαι Τάσο, αν θυμούνται και οι τηλεθεατές μας, ουσιαστικά την αύξηση του επίπεδου κινδύνου κάθε λίγες ημέρες, μέχρι που φτάσαμε στο επίπεδο του 5 λίγο πριν την πανδημία. Κάπως έτσι βρισκόμαστε και τώρα. Παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι πλέον διαχέονται οι πληροφορίες με μεγάλη ευκολία. Εμείς στην Ελλάδα, πάντως στην Αθήνα, έχουμε λίγο έναν περιορισμό ως προς την πληροφόρηση. Δηλαδή έχουν κλείσει λίγο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κάνουλες, είναι ελεγχόμενες οι πληροφορίες που διαραίονται. Και αυτό βεβαίως είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί μπαίνει ο κόσμος σε ένα άλλο σκεπτικό για το αν. Γιατί δεν ανακοινώνονται όλες οι πληροφορίες. Την ομοσιολογία δηλαδή. Ναι, και κάπως έτσι. Και ανησυχεί λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Πάντως συνιστούν ψυχραιμία οι ειδικοί, Δήμητρα, έτσι. Συνιστούν ψυχραιμία. Έχουμε ξαναπεί, φαντάζομαι το έχετε πει και εσείς αυτό, ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Σήμερα έχουμε, για παράδειγμα, 31 επιβεβαιωμένα κρούσματα, παρεμπιπτόντως εκείνο το δείγμα του νεαρού φοιτητή από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, που είχε ταξιδέψει με την ίδια ομάδα, είναι αρνητικό. Α, ωραία, να το πούμε και αυτό λοιπόν, αρνητικό το κρύο. Είναι αρνητικό, το γιατί δείγμα. Υπήρχε μία σύγκυση λίγο με αυτή την περίπτωση αυτού του
Πανεπιστημίου για τι ακριβώς είχε γίνει, διότι γίνεται το προληπτικό κλείσιμο του Πανεπιστημίου του Ρεθύμνου. Κάπου στη συνέντευξη στις σημερινές ανακοινώσεις ήταν λίγο ασαφές, γιατί παρουσιάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα 21 νέα κρούσματα και όλοι θεώρησαν και ήταν μάλλον λίγο. Αρχίζουμε και μπερδευόμαστε ήδη στο μέτρημα με τα περιστατικά. Υποθέτω ότι τις επόμενες ημέρες, που αυτό λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, θα έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά και ανθρώπους που να έχουν προσβληθεί, δεν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο αριθμός. Τώρα είναι νωρίς ακόμα, άρα μετράμε ακόμα τα περιστατικά και τα κρούσματα. Σε λίγο καιρό που θα είναι πολύ περισσότερα, δεν θα είναι. Θα έχει αξία να μετράμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 80% και ίσως και παραπάνω, των συμπολιτών μας που πιθανώς να νοσήσουν ή να προσβληθούν από τον ιό, θα έχουν ήπια συμπτωματολογία. Αν είμαστε εμείς ήδη προσεκτικοί, αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να περιοριστεί η διασπορά του ιού στην χώρα. Αυτό πάντως είναι, αν θέλεις την άποψή μου, το κεντρικό νόημα της σημερινής επικοινωνίας που είχαμε οι αρμόδιοι συντάκτες με τον λοιμοξιολόγο, τον επικεφαλής. Ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε τον κορονοϊό όπως μάθαμε να ζούμε και τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους άλλους κορονοϊούς άλλου τύπου ή με ιούς. Πολύ σωστά. Τα κρούσματα θα πολλαπλασιάζονται, πρέπει εμείς να φροντίζουμε, υπάρχει και μια ατομική ευθύνη δηλαδή. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχω την αίσθηση ότι δεν αναδείχθηκε δε όντως, είναι ότι ο κύριος Τσιόδρας είπε σήμερα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο πιθανώς τα κρούσματα να είναι εκατονταπλάσια από αυτά που έχουν καταγραφεί. Και μιλάμε ήδη για 96.000 περιστατικά σε όλο τον πλανήτη. Αν πει κανείς, σκεφτεί κανείς, κάνει λίγο την αριθμητική στο μυαλό του, το εκατονταπλάσια από αυτά που γνωρίζουν οι επιστήμονες, αντιλαμβάνεται πόσο διαχέεται πλέον. Τεράστιο νούμερο, βέβαια. Τι διασπορά έχουμε αυτό του κορονοϊού, άρα εμείς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απ' έξω. Εμείς πρέπει να προσέχουμε ατομικά για να μην διασπείρουμε τον ιό στους γύρω μας. Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τι μας πιέζει ο χρόνος. Ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπες. Καλό σου βράδυ, ευχαριστούμε και ξανά. Λοιπόν, να πούμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι την πρόθεσή του να συνδράμει τις υγειονομικές υπηρεσίες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού κατέθεσε και το Olympion Θεραπευτήριο της Πάτρας, διαθέτοντας μάλιστα ιατρικό εξοπλισμό αλλά και το προσωπικό του. Δουλεύω στην εξωτερικά ιατρία και είμαστε η πρώτη γραμμή που εξετάζουμε ασθενείς. Ήθελα να ενημερώσω εκ μέρους κλινικής όλους τους συμπολίτες μας ότι είμαστε απολύτως έτοιμοι να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος που ζούμε όλη αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος στην κλινική μας πρέπει να νιώθει ασφαλής, διότι διαθέτουμε άριστο εξοπλισμό, διαθέτουμε ενημερωμένο προσωπικό και κυρίως όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους ασθενείς καθώς και για τους εργαζόμενους μας. Θέλουμε να σας πούμε ότι διαθέτουμε νέα λάμπες UV, οι οποίες καθαρίζουν καθημερινά το χώρο μας, τις επιφάνειές μας καθώς και τον αέρα μας και τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και παραπάνω ίσως από αυτά που ήδη έχει δώσει ο ΕΟΔΗ για να τηρηθούν. Άρα, οποιοδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, με απόλυτη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, μπορεί να έρθει σε εμάς και να αντιμετωπιστεί. Θα ήθελα επίσης να πω σε όλους τους συμπολίτες μας να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του γιατρού τους και του Εθνικού Οργανισμού Λοιμόξεων, ο οποίος έχει δώσει οδηγίες για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Σαν κλινική, έχουμε αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όχι μόνο η χώρα νοσηλείας, αλλά και η χώρα αναμονής, αποστηρώνονται καθημερινά. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να δώσουμε ασφάλεια όχι μόνο στους ασθενείς μας, αλλά και στους συνοδούς τους.
Με την κατάσταση στον Εύρο θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Νωρίς σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι η Τουρκία θα αναπτύξει 1000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας για να σταματήσουν τις επαναπροωθήσεις στα σύνορα. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Αντώνη Τελόπουλο από την Δέλτα τηλεόραση του Εύρου να τον καλησπερίσουμε. Αντώνη, καλησπέρα. Είσαι στις Σφαίρες, αν δεν κάνω λάθος. Σφαίρες, ε? Ακριβώς, ναι, στο νότιο κομμάτι του νομού που ήδη από την Δευτέρα δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, προσφυγικές και μεταναστευτικές πιέσεις εδώ στα χωριά του Πέπλου, του Πόρου και στο Δέλτα του. Είναι και πιο αφύλακτο, Αντώνη, εκεί το κομμάτι, γι' αυτό θεωρείς ότι πάνε προς τα εκεί? Όχι, απλά νομίζω συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει οργανωμένη αντίδραση στο τελωνείο στις Καστανιές και ο φράχτης ο οποίος δεν τους επέτρεψε να περάσουν απέναντι. Είναι πολλές οι δυνάμεις της αστυνομίας, οπότε έρχονται εδώ από το ποτάμι, τους οδηγούν ουσιαστικά να έρθουν από εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι η ευρύτερη στρατηγική να δημιουργήσει πιέσεις από πολλά μέτωπα. Ας μην ξεχνάμε, ο Εύρος έχει παραπάνω από 170 χιλιόμετρα σύνορα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, αυτό η πληροφορία για τα 1000 άτομα αστυνομικών ειδικών δυνάμεων, έχουμε κάτι νεότερο από αυτό? Κοίταξε να δεις, πρέπει να δούμε κατά πόσον ισχύει, γιατί μια ακόμη στρατηγική της Τουρκίας είναι να γεμίζει με fake news τέλος πάντων την επικαιρότητα. Πράγματι υπήρξε όμως επίσημη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος νωρίτερα σήμερα το πρωί πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τη συνοριακή γραμμή στις Καστανιές και κατέληξε στην Ανδριανούπολη, όπου και δήλωσε ότι η Τουρκία θα προωθήσει 1000 αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων στα σύνορα για να κόψει τις επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα. Μια πρακτική η οποία, εντάξει, μπορεί να είναι και νομιστικό ότι ίσως ισχύει ή δεν ισχύει. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται σε καμιά περίπτωση από το επίσημο κράτος ότι η Ελλάδα επαναπροωθεί πρόσφυγες και μετανάστες. Οπότε μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως είναι και για επικοινωνιακούς λόγους. Τώρα πώς έχει η κατάσταση στις Σφαίρες, Αντώνη, αυτή την ώρα? Πάντοτε οι βραδινές ώρες είναι οι κρίσιμες και που επιλέγουν να δημιουργήσουν να εισέλθουν στη χώρα και δημιουργούν μεγαλύτερες πιέσεις και από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Από ό,τι είδαμε και την άτυπη ενημέρωση, είχαμε γύρω στις 6.000 προσπάθειες να εισέλθουν στη χώρα χθες το βράδυ. Νομίζω ότι το σκηνικό ξανακλιμακώνεται από την αποκλιμάκωση που είχαμε την Τρίτη λόγω της παρουσίας και των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι μια ιστορία που έχουμε προεξοφλήσει ότι θα πάει μάλλον μακριά, ψυχραιμή όλους, και νομίζω αντιμετωπίζεται από το οργανωμένο κράτος αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ζήτημα. Αντώνη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι κλείνοντας, επειδή πολλά ακούγονται και υπάρχει και η παραπληροφόρηση, υπάρχουν διάφορες πηγές, ο καθένας τα λέει όπως θέλει. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί εκεί τώρα, έτσι, ας πούμε κοντά στις Σφαίρες που έχεις εσύ την καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα, είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκες επιβίωσης, είναι κάποιοι όπως κυκλοφόρησε ότι ποινική κατάδικη που άνοιξε τις φυλακές ο Ερντογάν, τι ακριβώς εικόνα έχεις εσύ? Όταν μιλάμε για όταν έχουν έρθει πληροφορίες, περίπου 15.000 άνθρωποι βρίσκονται στα σύνορα, έτσι. Προφανώς μεγάλη μερίδα από αυτούς είναι ταλαιπωρημένοι, εξαντλημένοι, έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι παραπληροφορημένοι και δυστυχώς με fake news ο Ερντογάν προσπάθησε να τους χρησιμοποιήσει για να τους χρησιμοποιήσει ως πιόνι στην γεωστρατηγική του σκακέρα, εκβιάζοντας και πιέζοντας την Ευρώπη. Είναι πράγματα γνωστά. Πριν λίγο μάθαμε και από τη Μόσχα ότι υπήρξε και χειρία και κατάβαση πυρός στο Ιντιλίπ. Δεν ξέρουμε αν θα επηρεάσει αυτό τις προσφυγικές ροές. Σίγουρα μέσα από εκεί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να είναι ποινικοί. Βέβαια αυτά πάντοτε δεν επιβεβαιώνονται. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αργήσει να λυθεί. Λοιπόν, Αντώνη, να μην σε καθυστερούμε περισσότερο γιατί είσαι στο ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσουμε ειλικρινά για τη συμμετοχή σου και απόψη στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στην Πάτρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τις Σφαίρες του Εύρου. Αντώνης Τελόπουλος έδωσε όλες τις λεπτομέρειες τι γίνεται αυτή την ώρα στα σύνορα. Λοιπόν, το θέμα της σύστασης του φορέα διαχείρισης, για να αλλάξουμε θέμα τώρα, του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μία ακόμη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας με φόντο το φράγμα Σπύρου Παραπύρου.
Το σώμα οδηγήθηκε σε ψηφοφορία και η Δημοτική Αρχή δέχθηκε 9 ήττα, καθώς η πρόταση της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε 25 ψήφους έναντι 19 της πρότασης που κατέθεσε η παράταξη Πελετίδη. Μετά από την εξέλιξη, η Δημοτική Αρχή υποχρεώνεται να προωθήσει την πρόταση που κατέθεσε ο Αλέκος Χρυσανθακόπουλος και προσυπέγραψαν οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης για τον Διαδημοτικό Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος. Μέχρι και το 2026 το νερό θα το παίρνουμε δωρεάν και είμαστε σίγουροι ότι έτσι θα είναι και στη συνέχεια και εγγυητής για αυτή την πορεία θα είναι ο λαός των τριών δήμων. Από την άλλη μεριά έχουμε τις δυνάμεις που προηγουμένως μιλήσανε, είναι ο δρόμος που ακολουθούν, δυνάμεις πολιτικές, εμείς τους λέμε του συστήματος, και που υπερασπίζονται και υλοποιούν και που σήμερα προτείνουν αντί να δίνετε το νερό δωρεάν, το νερό από το φράγμα έως και το 2026 να το πληρώνουν οι κάτοικοι των τριών δήμων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι θέλουν να πληρώνουμε το νερό, ο λαός να πληρώνει το νερό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, είναι στην κρίση του πατριαρχικού λαού, ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει, και είναι παραπλανητικό ότι εμείς θέλουμε κρατικό φορέα και αυτοί θέλουν διαδημοτικό φορέα. Εμείς θέλουμε δωρεάν το νερό. Αυτό είναι η ουσία και η διαφορά. Δεν είναι η τεχνική διαφορά, ποιος θα είναι ο φορέας. Ο φορέας θα είναι και πρέπει να είναι κρατικός για να είναι δωρεάν. Αλλιώς θα πρέπει να πληρώνουμε. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας, αναφερόμενος στην διαχείριση του νερού από ανώνυμη εταιρεία ή από διαδημοτική επιχείρηση, εξέφρασε την άποψη ότι θα έχει αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση και την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού, επιβαρύνοντας τα λαϊκά στρώματα με αύξηση της τιμής του νερού. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε τη λαϊκή απέτηση για το δικαίωμα για φθηνό, ελεγμένο ποιοτικό νερό. Στηρίζουμε τον αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης στην ανταποδοτικότητα, στην επιβάρυνση του λαού. Δρυμία κριτική σε βάρος της Δημοτικής Αρχής άσκησαν ο επικεφαλής της Μίζωνος Πλειοψηφίας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο επικεφαλής της παράταξης Πυράλ Πέτρος Ψωμάς. Θεωρώ ότι η απόφαση που πάρθηκε με την λογική της αποκλειστικής συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας μέσω των Δήμων στη διαχείριση του νερού. Και θέλω να πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα το αντιληφθεί, αλλά και ο Δήμαρχος της Πάτρας θα καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου του και θα πρέπει να προστατεύει τους πολίτες από κάθε ιδιωτικοποίηση. Αυτό που πραγματικά ξεπερνάει τη σφαίρα της φαντασίας είναι η αιμονή της Δημοτικής Αρχής σε μια λαϊκίστικη στάση περί δωρεάν νερού, η οποία υποστηρίχθηκε χθες με εντελώς έολα επιχειρήματα. Ήρθε ο Δήμαρχος δηλαδή και είπε πρωτάκουσα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο και μόνο για να υπερασπιστεί μια θέση που πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε μαζοχιστές που θέλουμε να πληρώνουμε το νερό. Τέλος, και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Παπαδημάτος τόνισε ότι καλός ο Ρομπέν των Δασών και ο Ζωρό, αλλά αυτοί υπάρχουν μόνο στις ταινίες, εννοώντας την Δημοτική Αρχή και την πολιτική στάση που έχει απέναντι σε θέματα της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργία του φορέα είναι απαραίτητη με την παρουσία των Δήμων της περιοχής και της περιφέρειας. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η διαχείριση των απορριμμάτων από την Τέρνα. Αρχικά θα γίνεται μέσω κινητών αποκεντρωμένων μονάδων διαχείρισης, ενώ άμεσα αναμένεται να προχωρήσουν και τα έργα για τη διαμόρφωση των εργοστασίων σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, που παράλληλα προχώρησε μάλλον σε μια συνολική ενημέρωση σε σχέση με όλα όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη του ΦΟΔΣΑ στην Τρίπολη. Με κινητές αποκεντρωμένες μονάδες διαχείρισης θα ξεκινήσει, όπως φαίνεται, ήδη από το καλοκαίρι την διαχείριση των απορριμμάτων η Τέρνα. Αυτό, όπως είπε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, είναι θετικό, καθώς η Καλαμάτα δεν αντέχει για πολλούς μήνες ακόμη την υφιστάμενη κατάσταση. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για τα όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη των μελών του ΦΟΔΣΑ στην Τρίπολη, λέγοντας πως απαντήθηκαν σημαντικές ερωτήσεις των δημάρχων που συμμετείχαν. Τα απορρίμματα πληρώνονται με την είσοδο στην πόρτα. Δεν υπάρχει σύσταση απορριμμάτων και πέναλτι, αυτό που λεγόταν. Πληρώνονται με τα 70 ευρώ τον τόνο, μεσοσταθμιστικό κόστος στους 200.000 τόνους.
Απαντήθηκε πότε θα ξεκινήσει η διαχείριση. Θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμμα είναι τέλος Απρίλιο που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και θα αποδοθούν οι εκτάσεις στην εταιρεία. Αυτή είναι υποχρεωμένη μετά 10 μήνες μετά να ξεκινήσει τη διαχείριση των απορριμμάτων και στα 2 χρόνια να παραδώσει αυτά τα εργοστάσια, σύμφωνα με το πιστοποιητικό του ελεκτή, στην εποπτεία του ΦΟΣΔΑ. Ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε πως θα πρέπει να μεταφερθούν τα δέματα που υπάρχουν στην Μαραθώλακα, προκειμένου να διατεθούν στους χυτοί που θα δημιουργηθούν. Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, όπως είπε ο Δήμαρχος, είχε δεσμευτεί άλλωστε πως τα δέματα θα τα παραλάβουν στις μονάδες διαχείρισης. Δημιουργούνται λοιπόν θέσεις εργασίας πολλές, 600 εργασίες κατασκευή, 200 θέσεις εργασίας κατά την μόνιμη εργασία δουλειά του εργοστασίων και βέβαια τόνισα στο τέλος ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι χρυσός. Τα σκουπίδια είναι ένα κόστος, είμαστε καταναλωτική κοινωνία, παράγουμε και οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους μέσα από τη διαλογή στην πηγή να αναπτύξουμε 5 κάδους, ώστε τους 4 κάδους να τους διαχειριζόμαστε και τον 5ο τον υπολοιματικό να το στέλνουμε στην κεντρική διαχείριση. Παράλληλα, στόχος είναι να ενισχυθεί η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση από όλους τους δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου και αυτό είναι κάτι που το έχει ανάγκη και η ίδια η εταιρεία. Μιας και σύμφωνα με τον κύριο Βασιλόπουλο, εάν δεν γίνει αυτό, η περιφέρεια θα παράγει σχεδόν 300.000 τόνους απορρίμματα, ενώ τα εργοστάσια σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία έχουν δυναμική έως 230.000 τόνους. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ένας άνδρας βρέθηκε στην Ερμιόνη νεκρός μέσα σε ένα πηγάδι, ενώ είναι γεμάτο και το αστυνομικό δελτίο. Ο Ιάσονας Τσόλης είναι μαζί μας. Ιάσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στην Ερμιόνη Αργολίδας όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπεσε σε πηγάδι με αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός από άνδρες της πυροσβεστικής οι οποίοι άμεσα έσπευσαν στο σημείο τιτάνιες οι προσπάθειές τους να τον βγάλουν από το πηγάδι, όμως όταν τα κατάφεραν ήταν πλέον αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη εκπνεύσει. Να σου πω ότι τα αίτια του περιστατικού αυτού διερευνά αυτή τη στιγμή η αστυνομία στην Αργολίδα. Πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε από την Μεσσήνη, όπου στις 3 τα ξημερώματα, εχθές 4 άνδρες μπήκαν σε σπίτι εμπόρου, ήξεραν πολύ καλά μάλλον από ό,τι φαίνεται που μπαίνουν. Χτύπησαν λοιπόν εχθές το βράδυ, μπήκαν μέσα στο σπίτι, έκλεψαν χρήματα, συγκεκριμένα το ποσό των 400 ευρώ, χρυσαφικά, ένα κινητό τηλέφωνο. Και στη συνέχεια το θράσος του Στάσο δεν είχε τέλος. Ζήτησαν και τα κλειδιά του καταστήματος και πήγαν κατευθείαν και στο κατάστημα, μπήκαν μέσα και απέσπασαν από το ταμείο άλλα 100 ευρώ. Ευτυχώς όμως δεν πείραξαν τους ιδιοκτήτες του σπιτιού. Ήξεραν καλά, θα ήταν γνωστοί, φαντάζομαι. Από ό,τι φαίνεται, γνώριζαν ότι υπήρχαν μετρητά στο σπίτι, καθότι είχε κατάστημα εμπορικού ενδιαφέροντος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Και τώρα από την Μεσσήνη να πάμε στην Καλαμάτα, μένουμε στην Μεσσηνία. Εκεί το θράσος μιας 68χρονης φαίνεται πως δεν είχε όρια. Την ώρα που βγήκε από το ταξί το οποίο είχε καλέσει για να την μεταφέρει σε σημείο που είχε υποδείξει εκείνη και αφού ο οδηγός του ταξί ξεφόρτωνε από το πόρτ παγκάζ τις αποσκευές της, εκείνη βρήκε την ευκαιρία, πήγε στην πόρτα και άνοιξε το ντουλαπάκι και από το σημείο απέσπασε 18 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ. Αυτό σημαίνει συνολική λία η οποία ανέρχεται στα 360 ευρώ. Φυσικά για το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε άμεσα καταγγελία στην αστυνομία και σχηματίστηκε δικογραφία. Λοιπόν, γεια σου, να σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, τη λήψη και ενεργοποίηση δέσμης μέτρων προκειμένου να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω κορονοϊού στην Πάτρα κατά την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Ζητάμε επιστολές του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, το Επιμελητήριο Αχαΐας. 4 επιστολές προς εισάριθμους παραλήπτες, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Οικονομικών, απέστειλε το Επιμελητήριο Αχαΐας και στην κατεύθυνση στήριξης των κλάδων που υπέστησαν οικονομική ζημία από την ακύρωση του πατρινού καρναβαλιού λόγω του φόβου του κορονοϊού. Πήραμε μια πρωτοβουλία ώστε να αναδείξουμε το οικονομικό αντίκτυπο που είχε στην περιοχή μας η ακύρωση του καρναβαλιού, των εκδηλώσεων του καρναβαλιού. Από χθες έχουν φύγει επιστολές από το Επιμελητήριο προς το Υπουργείο Οικονομικών, προς την Τράπεζα της Ελλάδος, προς τον ΕΦΚΑ, προς τη ΔΕΗ.
Οι επιστολές έρχονται σαν συνέχεια και επαύξηση της πίεσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η οποία επίσης υπέβαλε αιτήματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη ματέωση των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2020. Να εξετάσουν το ενδεχόμενο ώστε κάποιες ημερομηνίες να παραταθούν οφειλών των μελών μας, να παραταθούν μέχρι 31 εβδόμου του 20. Προσδοκάτε σε κάτι περισσότερο πέρα από τις ελαφρύνσεις, ίσως κάποια ενίσχυση? Αυτό που προσδοκάμε είναι το έκτο ζήτημα που ζητάμε τον Περιφερειάρχη, που ζήτησε ο Περιφερειάρχης, είναι ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και κάποιες αποζημιώσεις από τη στιγμή που τους αποδείξουμε η ζημιά που έχει γίνει. Το Επιμελητήριο Αχαΐας απέστειλε την Τρίτη 4 επιστολές προς τους Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννη Στουρνάρα, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Γεώργιο Στάση και προς τον Διοικητή του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Χρήστο Χάλαρη. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνία στην Καλαμάτα, δρομολογήθηκε η ιεράρχηση των αναγκών για την επισκευή των αδρευτικών διορύγων σε ολόκληρη την περιοχή του ΓΟΕΒ Παμίσου. Στόχος είναι να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να μπορεί το δίκτυο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών καλλιεργητών. Άμεσα θα ξεκινήσει η επισκευή αρδευτικών διορύγων σε όλη την περιοχή του ΓΟΕΒ Παμίσου μέσω υφιστάμενης εργολαβίας, όπως ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Αυτό αποφασίστηκε στην σύσκεψη που έγινε την Τετάρτη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Έχουμε λοιπόν από αυτή την εργολαβία να κάνουμε και καθαρισμούς στις διόρυγες και επισκευές στις διόρυγες και στα καναλέτα που είναι με πρόβλημα. Αυτά είναι δηλαδή μετά και τέτοιες τεχνικές εργασίες, αλλά και καθαρισμούς των διορύγων από την φυτική γη και τα σκουπίδια που ενδεχομένως υπάρχουν μέσα και φερτά υλικά, ώστε και οι διόρυγες, οι αρδευτικές, να είναι έτοιμες, ιδιαίτερα στην κάτω ζώνη του ΓΟΕΒ Παμίσου, που είναι το ανοιχτό δίκτυο. Παράλληλα, έγινε σχεδιασμός για τον άμεσο καθαρισμό των διορύγων από βλάστηση και φερτές ύλες, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα εν ώψη της καλλιεργητικής περίοδου. Στόχος να ληφθούν όλα τα μέτρα για την βελτίωση των αρδευτικών δικτύων της άνω και κάτω ζώνης ΓΟΕΒ Παμίσου, ώστε να μπορεί το δίκτυο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καλλιεργητών. Με συμπληρωματική σύμβαση που πρέπει να υπογραφεί και με έναν καλό συντονισμό θα είμαστε έτοιμοι. Παράλληλα, είμαστε σε εξέλιξη για τη διαδικασία πρόσληψης των νέων υδρονομέων, οι οποίοι είναι οι συνεργάτες του ΓΟΕΒ και που βοηθάνε πάρα πολύ για να είναι οι εξελίξεις ομαλές και σωστές. Στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπεριφερειάρχη συμμετείχαν ακόμη ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων, ο Επιβλέπων του Έργου, η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΓΟΕΒ, καθώς και πρώην υδρονομής του οργανισμού. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Προς αναβολή πάει το παιχνίδι του Προμηθέα της Πάτρας με το Ρέθυμνο για το πρωτάθλημα της Basket League, ενώ η διοίκηση του Προμηθέα αποφάσισε να κλείσει και τα γήπεδα στον Καστελόκαμπο τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκυριακό. Επίσης, να πούμε ότι στο πρωτάθλημα της Α2 Basket και της Γαμαεθνικής Basket ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκαν αγώνες στην Αχαΐα και την Ηλία. Στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο πρωτάθλημα αλλάζουν πολλά μετά την αφαίρεση βαθμών σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη, με τον Αστέρα Τρίπολης να ανεβαίνει πιο ψηλά στην κατάταξη. Όλα συνηγορούν ότι θα προχωρήσει ο ΕΣΑΚΕ στην αναβολή του αγώνα του Προμηθέα της Πάτρας με το Ρέθυμνο, που είναι προγραμματισμένος για το προσεχέ Σάββατο στις 3.30. Μετά τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώθηκαν για την πόλη της Πάτρας, όλα δείχνουν ότι θα αναβληθεί και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επίσης, ο Σύλλογος ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προπονήσεων στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στον Καστελόκαμπο, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
Στην ενημέρωση ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τρία παιχνίδια σε Αχαΐα και Ηλία, προχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λόγω των απαγορεύσεων σχετικά με τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα για την Α2 μπάσκετ αναβάλλεται το μάτς του Κόρυβου Αμαλιάδας με την Ελευθερούπολη, ενώ και στη Γάμα Εθνική μπάσκετ δεν θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες της Αχαΐας 82 με το Λιξούρι και της Παναχαϊκής με την Τρίπολη. Η ανακοίνωση της τιμωρίας για το πρωτάθλημα της Super League προς τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη έφερε ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Συγκεκριμένα ο δικέφαλος του Βορρά τιμωρήθηκε με ποινή αφαίρεσης 7 βαθμών και η Ξάνθη με ποινή αφαίρεσης 12 βαθμών. Μάλιστα, οι ακρίτες έπεσαν στη 12η θέση της βαθμολογίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Αστέρας Τρίπολης να ανέβει ένατο στην κατάταξη και να είναι σε πιο πλεονεκτική θέση όσον αφορά τα play-out της Super League. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε και απόψε το δελτίο μας. Αμέσως τώρα σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Ακολουθεί η εκπομπή «Εδώ Ζάκυνθος» με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Στη συνέχεια «Περί Ηλίας» με τον Περικλή Πατσούρη και στις 11 «European Steps» με τον Γιάννη Πομόνη. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων αλλά και live streaming το πρόγραμμα του καναλιού στο διαδίκτυο. Ionian.tv.gr είναι η διεύθυνση. Δημοσιογράφοι και τεχνικοί που εργαστήκαμε για το Δελτίο Ειδήσεων, σας ευχαριστούμε πολύ. Να θυμάστε ότι οτιδήποτε νεότερο υπάρξει με έκτακτα δελτία, το Ionian θα σας ενημερώσει άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης.